Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε θερμά που είσαστε εδώ σήμερα. Έχω κάποιες ερωτήσεις για σας. Θεωρείτε ότι το εθνικό, αν και είπατε κάποια πράγματα σχετικά, απλά μπορείτε να το σημειώσετε και αυτό στη δευτερολογία σας να απαντήσετε σχετικά, αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Το εθνικό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων είναι επαρκώς εναρμονισμένο με τις σχετικές διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και οδηγίες. Το κυριότερο, θεωρείτε πως είναι εναρμονισμένο με τις ανάγκες της πραγματικότητας στη δική μας τη χώρα? Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω νομοθετικών παρεμβάσεων? Νομίζω να αναφέρατε ήδη κάτι για τον 323α, ότι πρέπει να συμπεριληφθεί. Και προς ποια κατεύθυνση θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές? Στη σελίδα 3 της πρόσφατης έκθεσης του Εθνικού Συντονιστή για την καταπολέμηση της εμπειρίας των ανθρώπων, διαβάσαμε ότι την περίοδο 2014-2017 παραπέμφθηκαν στην ελληνική δικαιοσύνη 136 δράστες. Ενώ κατά το ίδιο διάστημα εκδόθηκαν 63 πρωτοβάθμιες καταδικαστικές αποφάσεις για υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων. Μας αναφέρατε πριν ότι σωστό και δίκαιο είναι να μην προσεγγίζουμε τις υποθέσεις ποσοτικά, αλλά να τις κοιτάμε ποιοτικά. Και το καταγράφουμε αυτό. Οπότε, διατυπώνω την ερώτηση ως εξής. Θεωρείτε ότι ο αριθμός των περιπτώσεων που έφτασαν στη δικαιοσύνη αντιστοιχεί στο μέγεθος του προβλήματος? Τι μέτρα επιπλέον λαμβάνετε ή επιθυμείτε να λάβετε προκειμένου να ελέγξετε όλο αυτό το σκοτεινό αριθμό διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων? Από τη δική σας εμπειρία, γιατί έχουμε τόσο χαμηλό αριθμό από καταδίκες, δεδομένου ότι από τις 136 δράσεις, όπως σας προανέφερα, 63 πρωτοβάθμιες καταδίκες, δηλαδή 54%, κατέληξαν αθωωτικές για τους κατηγορούμενους. Επίσης, άλλη ερώτηση. Έχετε εικόνα από το τι ποινές έχουν επιβληθεί σε αυτές τις καταδικαστικές αποφάσεις? Υπήρξαν ποινές, θεωρείτε, αντίστοιχης σοβαρότητας με αυτή που απαιτείται από τη δικαιοσύνη όταν έχει να αντιμετωπίσει την εμπορία, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων? Ή θεωρείτε ότι οι κατηγορούμενοι, ας το πούμε, έπεσαν στα μαλακά, ήταν οι ποινές τους πολύ ελαφριές? Έχουν υπάρξει σοβαρές ποινές, θεωρείτε? Έχει υπάρξει κατάσχεση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, προϊόντων εμπορίας ανθρώπων από κατηγορούμενους, όπως προβλέπει ο νόμος? Και γενικά, αισθάνεστε ότι έχει ανταποκριθεί η δικαιοσύνη στη δουλειά που έχουν κάνει με σοβαρότητα και ευαισθησία, όπως μας είπατε, και φυσικά σας πιστεύουμε, οι αστυνομικές αρχές? Ή αν ρωτήσουμε αντίστοιχα εκπρόσωπο της δικαιοσύνης, θα μας πει πως οι αστυνομικοί δεν έχουν στοιχειοθετήσει σωστά τις υποθέσεις και πως έτσι αναγκάζονται να τους αθωώσουν και να τους βάλουν ποινές που δεν είναι σωστές? Θέλουμε την άποψή σας ως προς αυτό. Επίσης, στη σελίδα 5 της έκθεσης του Εθνικού Συντονιστή για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων, επίσης διαβάσαμε την περίοδο του 2014-2017, εντοπίστηκαν 114 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων και οι δράστες που παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη ήταν 136. Αυτό συνεπάγεται μία αναλογία περίπου ενός δράστη ανά περίπτωση εμπορίας. Αν και τα στοιχεία είναι λογικό ότι δεν έχουν πλήρη αντιστοίχηση, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές αφορούν παλαιότερες υποθέσεις στη δικαιοσύνη και κάποιες από τις πρόσφατες συλλήψεις δεν έχουν πάει καν στη δικαιοσύνη. Παρ' όλα αυτά, νομίζουμε ότι η αναλογία δραστών και υποθέσεων είναι προβληματική. Είναι κοινά η κοινή διαπίστωση ότι η εμπορία ανθρώπων έχει να κάνει με οργανωμένα κυκλώματα. Δεν είναι υπόθεση ενός ή δύο δραστών. Συνεπώς, όταν συλλαμβάνεται ένας δράστης ανά περίπτωση, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι χτυπάμε τα κυκλώματα. Μάλλον πιάνουμε το πιο αδύναμο κρίκο. Ποια είναι η δική σας γνώμη ως προς αυτό? Στην Ευρώπη, ένας στους 100.000 σωματέμπορους καταδικάζεται, οπότε το ρίσκο είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με το κέρδος.
Ένα σωματόπαρο μπορεί να βγάλει από κάθε γυναίκα έως και 124.000 ευρώ το μήνα, με τους πελάτες να πληρώνουν από 5 έως 15 ευρώ για κάθε συνέβρεση. Αν για τις γυναίκες υπάρχει μία έστω και πλασματική εικόνα, οι άνδρες θύματα προφανώς είναι σαν να είναι ανύπαρκτοι. Δεν έχει γίνει ποτέ καταγραφή κάποια κίνηση προστασίας από την πολιτεία. Τι συμβαίνει στην ελληνική αστυνομία? Καταγράφονται οι άνδρες ως θύματα? Περίοδο 2014-2017. Συνολικός αριθμός θυμάτων 198. Πάντοτε σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Συντονιστή. Είπατε και εσείς ότι πέρα από τα επίσημα αναγνωρισμένα θύματα, υπάρχουν και πολλά θύματα τράφικινγκ που δεν εντοπίζονται. Πώς όμως θα ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη να εντοπίζονται θύματα τράφικινγκ? Τι πρέπει να κάνουμε? Θεωρείτε πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση στις υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων? Υπάρχει έξαρση λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών? Υπάρχει μείωση λόγω του ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει υποχρεώσει την Ελλάδα να κρατά τους πρόσφυγες στη χώρα μας? Θεωρείτε ότι το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί έλεγχοι στα σύνορά της προς Ιταλία, βαλκανικούς διαδρόμους κλπ. Έχει βοηθήσει ως προς κάποια κατεύθυνση? Διεθνής εμπορία ανθρώπων ακολουθεί άλλους δρόμους. Προφανώς μας είπατε και πριν ότι είναι διεθνές το πρόβλημα και πρέπει να υπάρχουν, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχουν διεθνικές συνεργασίες. Αλλά στη δευτερολογία σας μπορείτε να απαντήσετε κάτι πιο πλήρες. Είναι πάρα πολλά. Κάνω μια επιλογή. Επίσης, να μας πείτε την γνώμη σας για το εξής. Έχει σημασία να αναφέρουμε ότι στις 30 του Οκτώβρη 2019 το τομέας του τράφικινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με το γραφείο του Έλληνα Ραπορτέρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εμπορία των ανθρώπων οργάνωσαν μια συνάντηση εδώ στην Αθήνα για να συζητηθεί η πρόοδος που έγινε σε σχέση με την εφαρμογή των συστάσεων που έγιναν στην πρώτη έκθεση εμπειρογνωμόνων της Γκρέτα, που αναφέρεται και πριν, Επιτροπή Δράσης κατά της Εμπορίας Ανθρώπων στη χώρα μας. Έχει σημασία λοιπόν να επιμείνουμε σε κάποια από αυτά, καθώς οι κοινωνικές συνθήκες μεταλλάσσονται συνέχεια, συνεχώς τις καθιστούν όλο και πιο σημαντικές, ενώ μέχρι την 9η Φεβρουαρίου του 20 πρέπει να αποβληθεί και από τη χώρα μας έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής των οδηγιών της Γκρέτα. Για παράδειγμα, λοιπόν, το θέμα των προσφύγων και μεταναστών θυμάτων του τράφικινγκ προβλέπεται η αυτόματη ένταξή τους στην κατηγορία ευάλωτων. Πάλι να σημαίνει ότι απαγορεύεται η επιστροφή τους, ακόμη και αν δεν έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου. Ωστόσο, με το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη χώρα μας, που αφορούσε το προσφυγικό, οι ευάλωτοι δεν εξαιρούνται από τις διαδικασίες εξέτασης στα σύνορα, εφόσον έχουν την κατάλληλη υποστήριξη. Ενώ και οι ευάλωτοι επιστρέφονται, όπως έχει διακηρυχθεί από την κυβέρνηση. Ωστόσο, αυτό θεωρούμε ότι θα έχει συνέπειες, τόσο ανθρωπιστικές στην ουσία τους, αφού πλέον υπάρχει πιθανότητα άνθρωποι οι οποίοι θα είναι θύματα τράφικινγκ, αφού διαπιστωθεί το δράμα τους και η απειλή για τη ζωή τους, θα απελάβνονται. Ενώ θεωρούμε και το σημαντικότερο ότι θα έχει και συνέπειες και για τη χώρα μας. Αναφορικά με την τήρηση των άρων του Συμβουλίου της Ευρώπης για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Συνεχίζοντας, λοιπόν, πείτε μας από την εμπειρία σας. Τα διεθνή δίκτυα τράφικινγκ και σμάγκλινγκ συνεργάζονται, ταυτίζονται? Να μας πείτε και τη γνώμη σας σχετικά με αυτό. Υπάρχουν δημοσιεύματα καθώς και επόμενες δηλώσεις που συμβαίνουν γενικώς χωρίς ποτέ να εξειδικεύουν τη δράση μη κυβερνητικών οργανώσεων εν γέννη με την εμπορία ανθρώπων. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε πως σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 2005, που επικυρώθηκε στη συνέχεια από την Ελληνική Βουλή, ως εμπορία ανθρώπων ορίζεται η στρατολόγηση κλπ. Θεωρείτε λοιπόν πως γίνεται σαφή διάκριση ανάμεσα στον εξαναγκασμό προσώπων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και υποστήριξης προς ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού?
Η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχει έρθει σε γνώση σας ύποπτη δράση συγκεκριμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασυνδέεται με κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων? Η γνώμη σας ποια είναι? Είναι υπαρκτό φαινόμενο, αφορά πολύ λίγες, αφορά πολλές, αφορά καμία? Θέλουμε τη γνώμη σας και την άποψή σας σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε και την εμπειρία που έχετε. Θεωρείτε ότι η υπηρεσία σας όσον αφορά την, όλων των αξιωματικών που ασχολούνται με την εμπορία ανθρώπων, θεωρείτε ότι είναι επαρκώς στελεχωμένες, ότι χρειάζεστε κάποια βοήθεια? Στα προγράμματα σπουδών των σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας αναπτύσσεται η θεματική της εμπορίας ανθρώπων. Μας είπατε άλλωστε και στην εισήγηση σας στην αρχή ότι το θέμα εμπορίας για σας είναι σε υψηλή προτεραιότητα και αυτό μας χαροποιεί και μας δίνει ελπίδα για το μέλλον. Έχετε λοιπόν στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας θεματική εμπορία των ανθρώπων με στόχο να κατανοήσουν επαρκώς εκπαιδευόμενοι το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, τα βασικά στοιχεία, τα στάδια, ώστε να επιτευχθεί βελτιστοποίηση της διερεύνησης σχετικών υποθέσεων. Πιστεύετε από την εμπειρία σας ότι οι ιδιοκτικές αρχές εν γέννη είναι επαρκώς ενημερωμένες και ευαισθητοποιημένες ως προς την εμπορία? Το ρωτάω αυτό γιατί συχνά το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε ότι η αστυνομία κατηγορείται, εσείς θα μας πείτε, ότι δεν αντιμετωπίζουν με την απαιτούμενη αυστηρότητα τους εμπλεκόμενους σε αυτά τα κυκλώματα και αντίστοιχα με την απαιτούμενη ευαισθησία τα θύματα των κυκλωμάτων. Είναι κατασκευασμένη αυτή η εικόνα από δημοσιογράφους και άλλους ή θεωρείτε πως απηχεί έστω σε κάποιο βαθμό στην αλήθεια? Αναφέρατε επίσης προηγουμένως στην εισήγησή σας για τη συγκρότηση περιφερειακών ομάδων αντιτράφικινγκ στην περιφέρεια. Καλύπτουν όντως όλη τη χώρα. Έχω βρει εγώ εδώ, έχω σημειώσει Αρκαδία, Χαΐα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Λέσβο, Ροδόπη, Φθιώτιδα κλπ. Και μας λέτε, στο site λέτε, της αστυνομίας κλπ, ότι διαθέτοντας άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό και στελεχωμένες αυτές οι διευθύνσεις από αστυνομικό προσωπικό με ειδικές γνώσεις σε θέματα εμπορίας ανθρώπων που επιμορφώνεται διαρκώς, συμμετέχοντας σε σεμινάρια που διοργανώνονται στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό και επιλαμβάνονται σχετικών υποθέσεων. Προσδιορίστε μας, αν σας είναι εύκολο, τι εννοείται άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό και ως προς τι? Τι εννοείται ακριβώς ειδικές γνώσεις? Πόσοι και πόσες έχουν επιμορφωθεί? Εννοείται, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε σε όλα αυτά τώρα. Ίσως να στείλετε στην Επιτροπή μας ένα επόμενο ναι, κάτι. Τώρα ναι. Μισό λεπτό. Ναι, είναι βομβαρδισμός. Τι να κάνει τώρα, δεν γίνεται, ρε Αλία μου. Το αντιλαμβάνω. Κατάγραψε τα να τους τα στείλουμε. Έτσι κι αλλιώς αυτά θα αποτελέσουν. Να το καλύψετε, αλλά κοίταξε ότι γίνεται κάτω. Διαρκεί η συζήτηση για τον ποινικό κώδικα. Η Λιάννα, τα κόμματα που έχουν ανέβει άλλες δύο θέλουν, είναι συγχρονούς και αγορητές. Τώρα θα κάνουμε τις άλλες δύο. Να κάνεις ερωτήσεις η Λιάννα γιατί θέλει να πάει κάτω και να συνεχίσουμε και να πάρουμε τις απαντήσεις και να τις δούμε από τα πρακτικά. Περίμενε, Λιάννα. Τελειώνω. Λοιπόν, ποιες είναι οι ειδικές γνώσεις, πόσες και πόσοι έχουν επιμορφωθεί? Σαφώς και γνωρίζουμε τα προβλήματα και τον τρόπο που πολλές φορές αντιμετωπίζουν περιπτώσεις έμφυλης βίας και σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών οι αστυνομικοί. Το γνωρίζουμε αυτό. Ωστόσο, δεν αναφέρονται στα δελτία σας, το έχουμε παρατηρήσει, ούτε μία φορά οι λέξεις γυναίκα, κάνοντας λόγο γενικώς και αορίστως για ευάλωτους ανθρώπους. Μπορείτε να το κοιτάξετε αυτό που σας λέω. Αποτελώντας επίσης τις περιπτώσεις που επιλήφθηκαν εν λόγω ομάδες, έχετε προχωρήσει σε κάποια επεξεργασία δευτερογενέτων στοιχείων ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και άρα προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου? Αυτά έχω να σας ρωτήσω και άλλα πολλά, αλλά και εγώ πρέπει να έτσι και αλλιώς τώρα. Αυτό είναι
να μην καταπαρακβαστεί, γιατί οι ερωτήσεις του κάθε βουλευτή τώρα δεν μπορούν να ξεπερνάνε τις τρεις. Και τώρα πρέπει να γίνει μια επίσημη ερώτηση και να δοθεί απάντηση μέσω του Υπουργείου κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωστόσο, επειδή κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση εδώ και όλα αυτά προβληματίζουν, γι' αυτό και πηγαίνουμε σε αυτές τις παρεκβάσεις. Ευχαριστώ θερμά. Τώρα, θα δω.